Τώρα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο. Καλησπέρα στους δύο κυρίους. Θα ξεκινήσω από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από την αντιπολίτευση, κύριε Βαρεμένο, και θα δώσω μετά το λόγο σε εσάς για να απαντήσετε. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι αντισυνταγματική μεθόδευση οι επιστολές των 6 βουλευτών, οι οποίοι δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την κυβερνητική παράταξη, την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Πρώτον και κυριότερον, γιατί βουλευτής που εκ προημίου γράφει σε επιστολή ότι δεσμεύεται να ψηφίζει ό,τι και να φέρνει η κυβέρνηση, εγώ ειλικρινά το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, στο Σύνταγμα έχουμε την κατοχυρωμένη ελευθερία βουλήσεως του βουλευτού και έχουμε για πρώτη φορά 6 βουλευτές που λένε ό,τι και να φέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, το ίδιο δεν συμβαίνει με τα μέλη κοινοβουλευτικών Βεβαίως και φυσικά κομμάτων. Και όχι. Βεβαίως και όχι. Ο κύριος Βαρεμένος υπογράψει επιστολή ότι δεσμεύεται να φέρει οτιδήποτε φέρει η κυβέρνηση. Ο κύριος Φίλης, παραδείγματος χάρη, όταν είπε όχι στην τροπολογία των F-16, αναγκάστηκε ο Καμένος να την πάρει πίσω, είχε υπογράψει επιστολή ό,τι και να φέρει η κυβέρνηση να το ψηφίζουν. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση, λέω στον κύριο Δανέλη, φέρει ένα νόμο που λέει ο Δανέλης είναι βλάξ, ο Δανέλης θα το ψηφίσει. Ελάχιστα και Παναγία. Οι άνθρωποι για να μείνουν στην καρέκλα τα έχουν εξευτελίσει όλα. Επί της ουσίας όμως, για να απαντήσω και σε αυτό που είπατε, όταν ψηφίζουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, θα αθροίσουμε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 151 και τον ΑΝΕΛ 5 και των υπολείπων κομμάτων. Ξέρετε πόσο άθλημα βουλευτών βγαίνει? 302. 302 θα είναι το άθλημα των βουλευτών. Γιατί συμβαίνουν αυτά? Διότι ο Τσίπρας για να μείνει στην εξουσία εξευτελίζει δημοκρατία, σύνταγμα, θεσμούς για 6 μήνες παραπάνω στην καρέκλα. Τι λέτε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής? Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να μιλήσω για την ουσία και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από έναν τόρο, από μια οχλαγωγία, από έναν κουρνιαχτό, από έναν ασύμετρο πόλεμο με απαγορευμένα όπλα. Ξέρετε και τους πολέμους, ορισμένα όπλα απαγορεύονται. Παράδειγμα τα χημικά, είπε παραδείγματι. Όπως για παράδειγμα οι ψευδείς ειδήσεις, οι διαστρεβλώσεις. Ακούστε να δείτε. Για 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Πονοούσε με συνταγματικά μέσα. Κάθε πρωί και βράδυ ζητούσε εκλογές. Οι εκλογές αυτή της επιθυμία δεν έγινε πραγματικότητα. Μετά, όταν μπήκαμε σε εκλογικό έτος και επιτέλους ο αρχηγός της θα πέσει για πρώτη φορά μέσα, ότι μέσα στο 19 θα γίνουν εκλογές, άρχισε μια άλλη ιστορία. Ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη στήριξη της Βουλής. Έγινε ψήφος εμπιστοσύνης. Η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης. Έγιναν και άλλες ψηφοφορίες μετά. Και τώρα αρχίζει μια φιλολογία, ψάχνοντας, κύριε Χατζηνικολάου, ψάχνοντας να βρούνε κανονισμούς, ερμηνείες, εργαλεία, τα οποία να μετατρέπουν την πλειοψηφία σε μειοψηφία. Ναι, αλλά εδώ, κάτι τέτοιο... εδώ λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δεν μπορεί ο βουλευτής να δίνει κάρτα μπιάνκα, να δίνει λευκή επιταγή. Είπανε εκτός από εκεί που θα ζητείτε ονομαστική ψηφοφορία. Όμως θέλω να σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Θεωρούν ότι υπάρχει κάτι ομιχλώδες ως προς τη στήριξη της κυβέρνησης από τη Βουλή? Να κάνουν πρόταση μουμφής. Να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Πάντως, αλλά κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, δεν είναι κανονικό πράγμα δύο βουλευτές να μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος της αντιπολίτευσης, δηλαδή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, και να έχουν δηλώσει στη Βουλή ότι υποστηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία? Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση με τα πολιτευτικά. Για πρώτη φορά συνέβη αυτό που συμβαίνει τώρα στη Βουλή. Και παρακαλώ, θα έκανα έκκληση σε όλους, ο οποιοσδήποτε διάλογος να γίνεται με τρόπο που να μην φθείρει τον κοινοβουλευτισμό. Ορισμένα κόμματα διαλύθηκαν στα εξών, συνετέθησαν. Έχουμε έναν πρωτοφανή αριθμό ανεξαρτήτων βουλευτών. Ανεομοιογενής ομάδα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που διερευνούμε? Πήγαμε να ψηλαφίσουμε οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσαμε να βρούμε, ούτως ώστε να μην αποσυνδεθεί η αρχική βούληση του λαού, όπως εκφράσει στις εκλογές, με τη σημερινή πραγματικότητα. Εκεί παρουσιάστηκε το εξής θέατρο. Ορισμένοι ανεπισήμους να λένε εντάξει, συμφωνούμε, αλλά σε ένα επικοινωνιακό θέατρο, και δεν μιλάω εδώ για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έχει ανακρούσει πρίμνα και έχει προπολού αποφασίσει. Είναι πρωί, θα λέει καλημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού το λέει ΣΥΡΙΖΑ είναι νύχτα.
Το έχει αποφασίσει προπολού να λέει στα όλα έξι. Μιλάω για άλλους οι οποίοι έλεγαν στο προσκήνιο, αν δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε. Ωραία, δεν θέλετε να τελειώσει αυτό το θέατρο. Απευθυνόμαστε στο αρμόδιο επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής να αποφανθεί. Κύριε, και εγώ λέω, κύριε Βαρεμένε, πρέπει να σας διακόψω, ζητώ συγγνώμη. Άρχισαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Τουρκική συνεργασία. Μπορέσαμε να βάλουμε μπροστά ταυτόχρονα και την θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την οικονομική και ενεργειακή μας συνεργασία. Μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε γύρους διερευνητικών συνομιλιών και να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ των στρατιωτικών μας για την μείωση της έντασης στο Αιγαίο. Και την ίδια στιγμή καταφέραμε να προωθήσουμε τις συνομιλίες για το Κυπριακό, συνομιλίες που φτάσανε πολύ κοντά σε λύση, ανοίγοντας και δύσκολα θέματα όπως το ζήτημα της ασφάλειας. Πήραμε μια γεύση από την κοινή συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μια φράση για να κλείσετε, κύριε Βαρεμένε, επειδή σας διέκοψα. Λοιπόν, έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, να έρθουμε και να συζητήσουμε αυτά που αφορούν τη ζωή του ελληνικού λαού εν ώψη και των εκλογών, οι οποίες θα γίνουν μέσα το 2019. Έτσι. Και ποια είναι αυτά? Δεν θέλουμε να γίνεται συζήτηση ότι δεν κόβηκαν οι συντάξεις. Δεν θέλουμε να γίνεται συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. Δεν θέλουμε να γίνεται συζήτηση για τις 120 δόσεις. Δεν θέλουμε να γίνεται συζήτηση για όσα νομοσχέδια έρθουν εδώ. Θα γίνει συζήτηση αναγκαστικά εν ώψη των εκλογών. Κύριε Γεωργιάδη, θέλει να γίνει συζήτηση Νέα Δημοκρατία για οποιασδήποτε προτάσεις έχει, γιατί έχω την εντύπωση, και δεν νομίζω πως θα είναι μόνο δική μου εντύπωση, ότι έχει ρίξει λευκή πετσέτα σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Να βρίσκουμε κάθε φορά κάτι να ξεχνιέται ο ελληνικός λαός από αυτό που ζει. Εγώ όμως θεωρώ ότι τελικά ο ελληνικός λαός εν ώψη των εκλογών θα κρίνει με βάση την πραγματικότητα της ζωής του. Όχι με βάση τους μύθους, τις αιμονές και μια αρρωστημένη ρητορική. Κύριε Βαρεμένε, να μιλήσω κι εγώ όμως λίγο, παρακαλώ πολύ. Μου έχει δώσει το λόγο 1,5 λεπτό. Θέλετε να κάνετε διάγγελμα? Ελάτε, λοιπόν, ως προς την καθημερινότητα, επειδή έχει θράσει ο κύριος Βαρεμένος, σήμερα ανακοινώθηκε ότι λόγω της μεταρρυθμίσεως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έγιναν 1,5 εκατομμύριο λιγότερα πληρωμένα από τον ΕΟΠΗ ραντεβού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας πλήρωσαν για πρώτη φορά ιατρικές υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επειδή απέτυχε η μεταρρύθμιση του Ξανθού και του Πολάκη. Το να μιλάει ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ για την καθημερινότητα των Ελλήνων είναι θράσος. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί δεν θέλω, κύριε Χατζηνικολάου, να χάσουμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει συμβεί. Βγαίνει την Πέμπτη ο κύριος Καμένος και εκβιάζει δημοσίες τον Πρωθυπουργό της χώρας και λέει: εάν μου διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα, θα τους ρίξω και θα έχουμε εκλογές πριν την παρέλαση της 25 Μαρτίου. Με το που το λέει αυτό, αντί να βγει ο Τζανακόπουλος και ο Τσίπρας και να πούνε: Καμένε, βγάλε ό,τι έχεις, καθαρός ουρανός σαν τραπέζι, δεν φοβάται, σπέβδουν να αλλάξουν τον κανονισμό της Βουλής. Και με το που γίνεται η φασαρία και εμφανίζεται ο Τσίπρας εκβιαζόμενος από τον Καμένο, βγαίνει δίθεν θεατρικά ο Τσίπρας τη Δευτέρα και λέει: δεν θέλω να αλλάξω ο κανονισμός της Βουλής. Και επειδή αν αυτό οριστεί και πάρει την πορεία του, διαλύεται την κοινοβουλευτική ομάδα του Καμένου, βρίσκουν το καινούριο κόλπο. Το οποίο είναι να μείνει και ο Παπαχριστόπουλος και ο Ζουράρης και στις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Δηλαδή όλο αυτό γίνεται επειδή δεν μπορέσαν να αλλάξουν τον κανονισμό της Βουλής για να κάνουν το χατήρι του εκβιαστή του Τσίπρα Καμένου, πάνε και κάνουν όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή τι γίνεται στην πραγματικότητα? Ο Τσίπρας εκβιάζεται από τον Καμένο με κάτι που έχει ο Καμένος. Κανείς μας δεν ξέρει τι είναι, λεφτά, offshore, δεν ξέρω τι πάει το μυαλό του καθενός. Είναι όμως κάτι τόσο σοβαρό που κάνει τον Τσίπρα. Την πρώτη μέρα να θέλει να αλλάξει τον κανονισμό, τη δεύτερη μέρα να ξεφτελίζεται με αυτό το πράγμα των βουλευτών. Μια που είναι από εδώ απάντηση. Και από εκεί. Μια... Και λέω και ένα τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, για να καταλάβετε που έρχομαι, ζούμε. Για να καταλάβετε που ζούμε. Τι το Σάββατο, όταν προφανώς θα είχαν βρει ο Τσίπρας ο Καμένος με την αλλαγή του κανονισμού που μετά δεν έγινε λόγω της φασαρίας, λέει ο Καμένος: θα διαγράψω τον Παπαχριστόπουλο πριν γίνει η συνεδρίαση του κανονισμού τη Δευτέρα. Το θυμάστε? Μετά που ο Τσίπρας άλλαξε γνώμη και είπε: δεν αντέχω να αλλάξω τον κανονισμό και να γελάνε σε όλα τα καφενεία ότι με εκβιάζεις, και τα βρήκαν από πίσω με αυτόν τον κόλπο,
Ξέχασε ο καμένος ότι θα διέγραφε τον Παπαχριστόπουλο. Και τώρα τον δέχεται να είναι και στις δύο ομάδες. Μιλάμε για σούργελα δηλαδή, μιλάμε για πραγματική βουλιά. Μία φράση, κύριε Βαρεμένο, για να κλείσουμε. Για τις δύο κουβέντες που είπε ο κύριος Γεωργιάδης περί θράσους και κάτι άλλο που είπε στο τελευταίο, δεν θέλω να το τραβήξω τον καθρέφτη μπροστά από το πρόσωπό του. Θέλω να πω όμως το εξής. Η Νέα Δημοκρατία τις μονές μέρες μιλάει για σικέ παιχνίδι καμένου Τσίπρα. Τις ζυγές μέρες μιλάει για εκβιασμό, αλληλοεκβιασμό. Ας καταλήξουμε κάπου, γιατί δεν τους φταίει τίποτα, δεν τους φταίει τίποτα η λογική. Τον εκβιασμό του καμένου δεν τον ακούσατε, κύριε Βαρεμένε. Τα υπόλοιπα, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, εσάς δεν σας ανησυχεί να εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός χώρας? Δεν σας ανησυχεί? Δεν σας ανησυχεί ως βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής να εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός της χώρας? Αποδείχθηκε απολύτως. Πώς αποδείχθηκε? Εάν εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός. Φυσικά και αποδείχθηκε και εκβιάζεται, αφού κάνει αυτό το πράγμα που σας λέω. Κύριε Γεωργιάδη, μην μιλάμε και οι δύο. Μην μιλάμε. Μπορεί να σας βολεύει, κύριε, αλλά δεν βολεύει. Αλλά κατάλαβαν όλοι οι Έλληνες ότι εκβιάζεται με κάτι πολύ σοβαρό. Οι δυο τους ξέρουν τι είναι. Εμένα πάει κάποιο μυαλό μου, αλλά δεν είναι της παρούσης. Τα υπόλοιπα να τα λέτε στους φανατικούς για να προσφάτε χειροκρότημα. Εδώ θα υποστείτε το διάλογο. Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο.